ο πατήρ ευδόκησε, ο λόγος σάρξε γένετο και το πνεύμα το Άγιον εσκήνωσε εν ημίν. Αυτά τα λόγια λέει η Εκκλησία μας, ο Ιμνοδός, αγαπητοί μου αδελφοί, και δείχνουν ότι ο Θεός μας είναι ένας βέβαια, αλλά είναι τριαδικός. Τρία πρόσωπα. Έτσι θέλησε ο Θεός να φανερωθεί σε εμάς τους ανθρώπους, ίσως για να μπορέσουμε με το μικρό μας μυαλουδάκι καλύτερα να τον αντιληφθούμε. Διότι ο Θεός είναι άπειρος, ακατανόητος. Και βέβαια είναι ο Δημιουργός, ενώ εμείς είμαστε τα κτίσματα. Αυτό πρέπει να το έχουμε πάντοτε υπόψη μας και με πολύ προσοχή να προσεγγίζουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας, ευχόμενοι και προσευχόμενοι πάντοτε ο Θεός να μας φωτίζει, ούτως ώστε να αντιλαμβανόμαστε αυτά τα οποία πρέπει και φυσικά να καθαριζόμαστε κιόλας, ούτως ώστε να μπορούμε εν καθαρά καρδία και πνεύματι ταπεινώσεως να αντιλαμβανόμαστε το κατά δύναμη τα μυστήρια του Θεού. Καταλαβαίναμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι σήμερα Πεντηκοστή, 50 μέρες δηλαδή από την Ανάσταση του Κυρίου και 10 μέρες από την Ανάληψή Του, έχουμε την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, ο Χριστός είπε στους μαθητές Του, στους Αποστόλους, αλλά και στον ευρύτερο κύκλο των μαθητών, γύρω στους 70, αλλά και στις γυναίκες οι οποίες Τον ακολουθούσαν σε όλη τη δημόσια δράση Του και στην Παναγία Μητέρα Του βέβαια, τους είπε να περιμένουν στα Ιεροσόλυμα. Όσοι έχετε πάει στα Ιεροσόλυμα, εκεί περνάμε από ένα υπερό όπου κατά την παράδοση έγινε η Πεντηκοστή, η επιφύτηση δηλαδή του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια υπάρχουν και άλλες παραδόσεις, ότι έγινε στο σπίτι του Ευαγγελιστού Ιωάννου ή στο σπίτι του Ευαγγελιστού Μάρκου, της μητέρας του Ευαγγελιστού Μάρκου, πολύ πιθανό όμως και σε ένα υπερό του Ναού του Σολομόντος. Διότι λέει κάπου εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς σημειώνει ότι «και ήσαν διαπαντός εν το ιερό ηλούντες και ευλογούντες των Θεών». Και όταν λέει «εν το ιερό» εννοεί βεβαίως το σημαντικότερο σε ένα σημείο του Ναού. Πολύ πιθανό λοιπόν να ήταν το υπερό. Δεν έχει σημασία αυτή η λεπτομέρεια, το λέω όμως για λόγους πραγματολογικούς, γιατί μπορεί να ακούσουμε διάφορα. Σημασία έχει το γεγονός της Πεντηκοστής, ότι περίπου 120 άτομα, δηλαδή όπως σημειώνεται, ήταν μαζεμένοι επί 10 μέρες και περίμεναν την επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Και πράγματι, το πρωί της ημέρας εκείνης, τρίτη ώρα της ημέρας από τις ανατολής του ηλίου, δηλαδή περί την 9η πρωινή, γίνεται, λέει, ήχος όσπερ γενουμένης βιαίας πνοής ανέμου, σαν ένας, θα λέγαμε, ανεμοστρόβιλος, ένα βουητό, όπως όταν ακούμε, ας πούμε, όταν φυσάει δυνατός αέρας, πράγμα το οποίο βέβαια συγκέντρωσε την προσοχή όλων των παρευρισκομένων, αλλά και άλλων προσκυνητών που βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα, ούτως ώστε να σειρεύσουν προς το μέρος εκείνο προς το οποίο ακούστηκε η βοή αυτή. Και ταυτόχρονα παρουσιάστηκαν πύρινες φλόγες πάνω από τα κεφάλια των μαθητών και Αποστόλων, για να δείξουν ακριβώς την παρουσία αυτή του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια, ο Χριστός είχε δώσει την προκαταβολή, όπως τα λέγαμε, του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές Του, αφού τους είχε αποστείλει ήδη για το κήρυγμα. Αλλά, όμως, η Πεντηκοστή είναι η πληρότητα των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό φάνηκε με πολλούς τρόπους και τότε, στα Ιεροσόλυμα, χαρακτηριστικά, όταν άκουσαν τους Αποστόλους να κηρύττουν το Λόγο του Θεού, αυτοί οι αγράμματοι Γαλιλαίοι, μιλώντας όμως ξένες γλώσσες. 18 περίπου ξένες γλώσσες
μετρήσανε. Και ήταν, όταν λέμε γλώσσες, ήταν και διαλέκτους, έτσι. Ήτανε Άραβες, ήτανε Κρήτες, ήτανε Λαμίτες και πολλοί άλλοι, κάποιοι από αυτές τις γλώσσες αναφέρονται μέσα στο Ευαγγέλιο. Και απορούσαν όλοι αυτοί οι Ιουδαίοι, διότι ήτανε Ισραηλίτες στο θρήσκευμα, πλην όμως ο καθένας είχε γεννηθεί σε διαφορετικό μέρος της Οικουμένης και όλοι είχαν σειρεύσει λόγω της εορτής στα Ιεροσόλυμα και απορούσαν πώς ο καθένας ακούει αυτούς τους αγράμματους ψαράδες να του μιλάει στη μητρική του γλώσσα. Αυτό ίσως θα έχετε ακούσει είναι το χάρισμα της γλωσσολαλίας. Και θα μου πείτε γιατί δεν υπάρχει σήμερα. Υπάρχει και σήμερα. Υπάρχει. Άμα διαβάσετε το βίο του Αγίου Πορφυρίου, άμα διαβάσετε το Αγίου Παϊσίου, αλλά και άλλων Αγίων, θα δείτε ότι οι Άγιοι αυτοί είχαν το χάρισμα να μιλούν με ανθρώπους οι οποίοι έρχονταν από άλλα έθνη, από τη Γαλλία, από τη Γερμανία και από αλλού. Και όταν μιλούν, οι άλλοι να τους καταλαβαίνουν, ενώ δεν είχαν μάθει κάποια ξένη γλώσσα. Έστω και αν αυτό δεν είναι πολύ γνωστό. Και έλεγε μάλιστα ο Γέρον Πορφύριος ότι εγώ λέει δεν κάνω τίποτα το ιδιαίτερο. Εγώ λέει μιλάω λέει στη γλώσσα μου. Αλλά το Άγιο Πνεύμα έρχεται λέει εκείνη την ώρα και μεταφράζει αμέσως μέσα στην ακοή του ανθρώπου ο οποίος με ακούει, στη γλώσσα και στην κατανόηση τη δική του. Και το ίδιο γίνεται όταν μιλάει και εκείνος, έρχεται και μεταφράζει σε μένα και έτσι αμέσως αντιλαμβάνουμε και καταλαβαίνω στη γλώσσα τη δική μου. Και το θαύμα βέβαια αυτό της Πεντηκοστής, όπου κατεξοχήν ο Απόστολος Πέτρος βγήκε και μίλησε και είπε για τον Χριστό, είπε για τον άδικο θάνατό του, είπε για το έργο του επί της γης, που είναι τη σωτηρία των ανθρώπων, ότι είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας και Λυτρωτής, είπε για το άδικο μίσος το οποίο πολλοί Ιουδαίοι εκτόξευσαν εναντίον του και τελικά τον σταύρωσαν και τον θανάτωσαν, όμως εκείνος αναστήθηκε για να μας δώσει και εμάς την αιώνια ζωή. Το θαύμα λοιπόν αυτής της Πεντηκοστής ήταν 3.000 περίπου άνθρωποι να πιστέψουν στο κήρυγμα των Αποστόλων και να βαπτιστούν. Και γι' αυτό λοιπόν αυτοί οι οποίοι πρώτοι βαπτίστηκαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, της Αγίας Τριάδος, αποτέλεσαν τον πυρήνα της πρώτης Εκκλησίας, μαζί φυσικά με τους Αποστόλους και τους μαθητές. Γι' αυτό και ακριβώς, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα η Πεντηκοστή θεωρείται ότι είναι η γενέθλιος ημέρα της Εκκλησίας, δηλαδή η επίσημη μέρα κατά την οποία συγκροτήθηκε η Εκκλησία. Και υπεύθυνο βέβαια γι' αυτό είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο, όπως λέει χαρακτηριστικά ο ύμνοδος, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα, το οποίο είναι ομοούσιο και ομόθρονο, το Πατρί και το Υιό. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, σε τίποτα δεν υστερεί από τα άλλα δύο πρόσωπα και είτε προσευχόμαστε στον Πατέρα, είτε προσευχόμαστε στον Υιό, είτε προσευχόμαστε στο Άγιο Πνεύμα, είναι ένα και το αυτό. Ας προσευχηθούμε λοιπόν το Άγιο Πνεύμα να μας φωτίζει και να πούμε κι εμείς μαζί με τον Υμνοδό «Πνεύμα Άγιον, ελθέ και σκήνουσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν».